Πάμε στον Στέφανο Ηλιάδη, τον MVP της σημερινής αναμέτρησης. 21 πόντους, 7 rebound, 10 assist. Ήσουν 3 rebound μακριά από το triple-double. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι το στατιστικό σου, Συγκομίδη. Στέφανε, συνεχίζεις να είσαι εντυπωσιακός. Πώς νιώθεις το παρκέ, όχι μόνο σήμερα, αλλά όλες αυτές τις εβδομάδες που σε παρακολουθούμε? Με είχε ταλαιπωρήσει ένας τραυματισμός στους περασμένους μήνες και ήμουν λίγο πίσω σε απόδοση. Τον τελευταίο μήνα είμαι ευτυχώς καλά, στην υγεία πάνω απ' όλα. Οι συμπαίκτες μου με βοηθάνε κάθε παιχνίδι, μου δίνουν την αυτοποίθηση που χρειάζομαι και δίνω τα 100% του εαυτού μου στο γήπεδο για να κερδίσει η ομάδα που έχει περάσει και λίγο καιρό να πάρουμε μια νίκη. Πολύ σημαντική νίκη μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες. Πώς τη βλέπεις στη συνέχεια για τον ΑΠΟΕΛ? Έχουμε πάρα πολύ δύσκολη συνέχεια. Στόχος μας είναι κάθε παιχνίδι ξεχωριστό να παίρνουμε την νίκη. Είμαστε ήδη πολύ πίσω στο πρωτάθλημα. Ευχόμαστε οι παίχτες που είναι έξω να έρθουν πίσω, γιατί τους χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Και όλοι μαζί, σαν μια ομάδα, να πάμε για κάθε παιχνίδι για την νίκη, όπως έχω ξαναπεί. Στέφανε, θέλω να ξανασταθώ στη δική σου παρουσία, διότι πραγματικά είσαι εντυπωσιακός το τελευταίο διάστημα. Πώς νιώθεις τον ΑΠΟΕΛ, ερχόμενος από τον Απόλλωνα, και τον ρόλο που έχει στην ομάδα αυτή? Οι άνθρωποι στο ΑΠΟΕΛ μαζί και με το προπονητικό τι μου δίνουν την εμπιστοσύνη που χρειάζομαι εγώ σαν παίχτης. Οι συμπαίχτες μου το ίδιο. Με εμπιστεύονται σαν παίχτη. Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μένα, να είμαι καλά ψυχολογικά. Και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Αυτή είναι η απλή εξήγηση. Σε έχουμε μάθει όταν πετυχαίνεις κάποια τρίποντα να κάνεις την κίνηση με το τόξο και το βέλος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο καιρό να σε δούμε να το κάνεις αυτό. Τι συμβαίνει ακριβώς? Έχεις αδειάσει η φαρέτρα? Πρέπει να ανεβούμε λίγο ψυχολογικά, να πάρουμε κάποιες νίκες και μετά τα σοου στο γήπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Στέφαν. Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Στέφανος Ηλιάδης, ο MVP της σημερινής αναμέτρησης, εντυπωσιακός. 21 πόντους, 7 rebound, 10 assists.